Μηνύσεις αντί για δώρο Χριστουγέννων. Η μη καταβολή του είναι αδίκημα αυτόφορο. Μα δεν υπάρχει δώρο. Δεν υπάρχει. Όταν, ποιο δώρο μιλάμε? Γιατί μιλάμε δώρο όταν δεν έχουν πάρει τις μισθούς των ακόμη ανθρώποι. Το δικαιούνται και πρέπει να το πάρουν. Αυτοί τα δικά τους δεν τα παίρνουν. Να το δώσουν γιατί οι άνθρωποι πεινάνε όλοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα για όλο τον κόσμο δυστυχώς. Στις εισαγγελικές αρχές οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, στους οποίους μερίδα εργοδοτών αρνείται να καταβάλει το δώρο. Σε απόγνωση βρίσκονται και εργαζόμενοι μεγάλης αλυσίδας ξενοδοχείων στο Ηράκλειο. Κίνησαν την αυτόφορη διαδικασία και κατήγγειλαν το περιστατικό στην επιθεώρηση εργασίας. Παρά τη χρυσή σεζόν που περάσαν οι ξενοδόχοι, δηλώνουν ξανά οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα να αφήνει το δικό μας, η δικιά μας διαχειρίστρια, να αφήνει 250 οικογένειες χωρίς οικονομικούς πόρους για τα Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα να περάσουν με χόρτα την ημέρα των Χριστουγέννων. Τώρα θα κάνουμε την καταγγελία και στην επιθεώρηση, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα ο νόμος σας κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Τα περιμέναμε όλοι να πάρουμε το δώρο, όμως η απάντηση είναι αρνητική. Πιστεύω ότι μια λίγη και καλή θέληση και από τους εργοδότες μας και από εμάς, πιστεύω ότι κάτι θα κάνουν. Θα μπορούσαν μια κίνηση τώρα, έστω στις μέρες που είναι το γιορτό, να βάλουν έστω στο δώρο. Θα μπορούσαν έστω στο δώρο. Εμείς καλούμε τους εργοδότες και σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες να εκπληρώσουν όχι μόνο την υποχρέωση του δώρου, αλλά και όλες τις υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν με τις αμοιβές των εργαζομένων. Οι αντιδράσεις εργαζομένων κλιμακώνονται, οι καταγγελίες αυξάνονται και ο χρόνος κυλά εφιαλτικά για χιλιάδες εργαζόμενους που θα περάσουν τις γιορτές χωρίς δώρο Χριστουγέννων. Και στο Ηράκλειο οι καταγγελίες πέφτουν βροχή και ξεπερνούν τις 100. Είχαμε πολλές καταγγελίες από χώρους καθαρισμού, security, επισητισμού τουρισμού που σας είπα. Και οι πολλές καταγγελίες είναι από τους χώρους των ξενοδοχείων. Οι εργοδότες καθυστερούν απαράδεκτα. Πιστεύω ότι το κάνεις και εμένα αυτή η κατάσταση. Υπάρχει πρόβλημα στην αγορά, παιδιά. Και δύο μέρες, τρεις μέρες που κινήθηκε λίγο η αγορά δεν σώνει την παρτίδα, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης. Από χθες μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, οι καταγγελίες για μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων ανέρχονται σε 2.468 και αφορούν 188 επιχειρήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Ένας φοβάται να μην χάσει τη δουλειά του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τους κρατάνε, να τους τσιτσιρίζουν, ρε παιδί μου, για να τους δώσουν αυτά που δικαιούνται στην ουσία. Και αυτό βέβαια είναι εις βάρος όλης της αγοράς και για αυτούς τους ίδιους. Αυτοί που είναι πάνω, αν τα βλέπουμε. Τι περνάει ο κόσμος, εμείς δεν δουλεύουμε. Πολλοί εργοδότες εκβιαστικά, χρωστώντας ήδη το Δεκέμβριο μήνα, επιβάλλουν στους εργαζόμενους, δίνοντάς τους μια προκαταβολή των δενδουλευμένων του Δεκεμβρίου, να υπογράψουν ότι πήραν το δώρο. Αυτό είναι ό,τι το πιο ελεηνό, ό,τι το πιο άθλιο μπορεί να συμβεί σήμερα στην εργασία ενός ανθρώπου.